Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ στο BCA για να ακούσετε έτσι ένα προβληματισμό που έχουμε στην ελληνική αγωγή σχετικά με τη γλώσσα μας. Θα ξεκινήσω έτσι την ομιλία μου με μια δική μου προσωπική εμπειρία. Γενικώς στο σχολείο υπήρξα μια καλή μαθήτρια. Ήδη από το δημοτικό οι δάσκαλοι μου έλεγαν καλά λόγια στη μαμά μου για το πόσο υπάκουη και συνεργάσιμη ήμουν. Αυτό το συνεργάσιμη με στήχιωνε. Το άκουγα κάθε χρόνο, σε κάθε τάξη, σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, από κάθε καθηγητή. Ήμουν λοιπόν υπάκουη, ήμουν συνεργάσιμη. Εκείνοι λέγανε ότι θα πέρναγα πολύ εύκολα και ανώδυνα μαθητικά χρόνια. Και ήταν γενικώς πολύ ευχαριστημένοι και τυχεροί που με είχαν στην τάξη τους. Μάλιστα, θυμάμαι στην έκτη δημοτικού, ο αγαπημένος μου δάσκαλος έβαζε στοίχημα ότι ειδικά στα φιλολογικά μαθήματα θα έπαιρνα τουλάχιστον 19. Και πώς να μην έπαιρνα. Διάβαζα και έγραφα με τις ώρες. Έγραφα για τα πάντα. Έγραφα από σχολικές εργασίες μέχρι στίχους, ποίηματα, ημερολόγιο. Έγραφα για όσα δεν μπορούσα να πω, για όσα δεν τολμούσα να πω καλύτερα. Βλέπετε, ήμουν πάντα υπάκουη και συνεργάσιμη, που σημαίνει ότι δεν μιλούσα ποτέ, καθόλου. Έτσι, με τις ευλογίες του δασκάλου της έκτης δημοτικού, τελείωσα και μπήκα στην πρώτη γυμνασίου. Και τώρα πείτε μου, πόσοι από εσάς θυμάστε τις τελευταίες ημέρες της έκτης δημοτικού? Εγώ θυμάμαι αυτό το κλισέ, δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει κι εσείς, γεμάτο ηρωνία, τώρα μπαίνεις και στο γυμνάσιο, θα κάνεις και αρχαία, θα δεις τι εστί, βερίκοκο, βάζανε και το αρχαίο. Πραγματικά, εάν δεν θυμάστε να το έχετε ακούσει, σίγουρα θυμάστε να το λέτε. Θυμάται κανένας, τώρα συγγνώμη, παίρνω και έτσι βλέπω και γνωστά πρόσωπα, θυμάται κανείς την πρώτη του επαφή με τα αρχαία? Την πρώτη επαφή, χάλια. Βλέπω εδώ, κουνάτε κεφάλια, αυτά ιστορίες, τραγικά. Δράμα, ε. Λοιπόν, για μένα τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά. Έβλεπα τα αρχαία με δέος. Έγραφα στο πολιτονικό σαν να ζωγράφιζα. Διάβαζα με σχετική άνεση τα αρχαία κείμενα και τα ψιλοκαταλάβαινα, μπορώ να σας πω. Η δε γραμματική και το συντακτικό μου φαινόντουσαν απλούστατα. Με υπερηφάνεια έλεγα πως ξεκίνησα τα αρχαία. Περάστε. Με υπερηφάνεια έλεγα πως ξεκίνησα τα αρχαία και όταν μου κουνούσαν συγκαταβατικά το κεφάλι, δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί. Μέχρι που πήρα τους βαθμούς του πρώτου τριμήνου. Και κατάλαβα. Αυτός εδώ που βλέπετε είναι ο βαθμός μου στο πρώτο τρίμηνο, στην πρώτη γυμνασίου, στα αρχαία ελληνικά. Ήταν 11. 11! 11! Το έβλεπα και το ξαναέβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτός ήταν ο βαθμός του μαθήματος που αγαπούσα μέχρι εκείνη τη στιγμή περισσότερο από όλα τα άλλα. Με τόση προσπάθεια, με τόσο δέος. Πάει και η υπερηφάνεια, πάνε και τα όνειρα. Έτσι σιγά σιγά συνέχισα. Τελείωσα το σχολείο, εννοείται με πολύ καλύτερους βαθμούς, έβαλα τα αρχαία στην τελευταία μοίρα και όταν αποφύτησα, έφυγα. Πήγα στην Αμερική και ξεκίνησα να σπουδάζω μουσική. Στη Νέα Υόρκη όπου έμενα, είχα την ευκαιρία να επισκέπτομαι πολύ συχνά το Μητροπολιτικό Μουσείο. Σχεδόν ντρέπομαι να το πω, αλλά εγώ την Ελλάδα τη γνώρισα μέσα σε αυτό το μουσείο. Εκεί άρχισε η καρδιά μου πάλι να χτυπάει για τα αρχαία, γιατί πια δεν ήταν μια γλώσσα νεκρή, κάτι παλιό, κάτι απαρχαιωμένο, γιατί το έβλεπα μπροστά μου. Έβλεπα τα ονόματα στα ανάγλυφα, έβλεπα τις επιγραφές, τα αφιερώματα στις στήλες, τις επιγραφές επάνω στα επιτύμβια και ένιωθα τόσο, μα τόσο περήφανη που εγώ, ανάμεσα σε τόσο κόσμο που επισκέπτεται αυτό το μουσείο καθημερινά, μπορούσα και τα διάβαζα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ζήσει στο εξωτερικό, αλλά φεύγοντας από εδώ, συμβαίνει κάτι περίεργο. Μεταλλασσόμαστε.
Μας αρέσουν όλα, αρκεί να είναι ελληνικά. Είμαστε εδώ, κυνηγάμε τα ξένα. Ονόματα, μάρκες, φαγητά. Όταν βγαίνουμε έξω, γινόμαστε ελληνάρες. Μιλάμε όλοι για την Ακρόπολη, ασχέτως αν την έχουμε επισκεφτεί μία φορά όλοι και όλοι και αυτοί με το ζόρι. Λέμε όλοι για το πόσες επιστημονικές λέξεις έρχονται από τα αρχαία ελληνικά, ιατρική, φυσική, χημεία, όλα εμείς τα έχουμε βρει εννοείται. Και όποιον Έλληνα γνωρίσουμε, είναι αδερφός. Αυτά εκεί, έξω, μακριά. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο ελληνάρες. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα και πώς βλέπουν τη γλώσσα μας εκείνοι, οι ξένοι, που δεν μεγάλωσαν εδώ, που δεν γαλουθκήθηκαν με τις δικές μας παραδόσεις, που δεν έχουν ιδέα από τα δικά μας έθιμα και που για αυτούς η Ελλάδα είναι κάτι το ιερό. Στην έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα η Google για την ελληνική αγωγή, φαίνεται πως κάθε χρόνο γίνονται 1 εκατομμύριο αναζητήσεις με τον όρο αρχαία ελληνικά. Προσέξτε, αρχαία ελληνικά, όχι αρχαία Ελλάδα, αρχαία ελληνικά. Και πως κάθε χρόνο αυτό το ποσοστό ανεβαίνει κατά 1%. 10.000 περισσότερες αναζητήσεις για τα αρχαία ελληνικά, για τη γλώσσα μας. Τη δική μας τη γλώσσα. Και τώρα κάποιοι από εσάς, από τους φίλους σας, από τους γνωστούς σας, σίγουρα αναρωτιούνται. Τι μας λέει αυτή, τι να τα κάνουμε εμείς τα αρχαία. Τι να τα κάνουμε εμείς τα αρχαία. Αυτή δεν είναι μια τυχαία ερώτηση. Έχει ριζώσει μέσα μας εδώ και δεκαετίες. Να σας θυμίσω υποσυνείδητα, όλοι αυτό σκεφτόμαστε. Τι να τα κάνουμε τα αρχαία. Προσέξτε λοιπόν πώς σιγά σιγά έχει γίνει όλο αυτό. Να σας θυμίσω λίγο τις παλιές ελληνικές χαριτωμένες ταινίες. Μην πάτε μακριά. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Έρος ανήκατε μάχαν. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη κάθεται με τις φίλες της και συζητάνε μεταξύ τους. Λένε πόπο, γιατί μας μαθαίνουν τα αρχαία. Χάθηκε ο κόσμος, θα μας μάθουν αγγλικά, γαλλικά, να μιλήσουμε με τον Αλέν Τελόν. Ενώ με τα αρχαία τι θα κάνουμε, μιλήσουμε με τον Περικλή και την Ασπασία. Και μια άλλη ταινία που μου έρχεται στο μυαλό είναι το Ένα Κορίτσι για Δύο. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης, επιφανής καθηγητής, έχει ένα βιβλίο, διαβάζει ένα σύγγραμμα, έτσι, ένα αρχαίο κείμενο, στα αρχαία ελληνικά. Κατεβαίνει η αδερφή του, Ρένα Βλαχοπούλου, από τη σκάλα, κάνει το σταυρό της, αμήν. Έχοντας συνδυάσει τα αρχαία ελληνικά με τη γλώσσα των Ευαγγελίων. Κάτι με τις ελληνικές ταινίες. Κάτι με το προαναφερθέν κλισέ, τι εστί βερίκοκο, που λέγαμε στην αρχή, μεγαλώνουμε και εμείς και τα παιδιά μας με την εντύπωση ότι τα αρχαία μας είναι άχρηστα. Ας δούμε λοιπόν πόσο άχρηστα μας είναι τα αρχαία. Στη γειτονική μας Ιταλία, η Ιταλίδα συγγραφέας που είναι έτσι όπως τη βλέπετε τώρα, δεν ήταν κάποτε, είναι τώρα, τώρα έχει γράψει το βιβλίο, έχει γράψει αυτό το βιβλίο «La lingua geniale, novera Gianni per amare il greco», που στα ελληνικά ατυχώς, κατά τη γνώμη μου, έχει μεταφραστεί ως «η υπέροχη γλώσσα», ενώ η συγγραφέας την αναφέρει ως την ιδιοφυή γλώσσα. Το βιβλίο αυτό έχει πουλήσει 150.000 αντίτυπα στην Ιταλία, κυκλοφορεί ήδη σε 27 χώρες, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη έκδοσή του. Στην εισαγωγή ήδη η συγγραφέας αναφέρει ότι δεν έχει σημασία εάν γνωρίζετε αρχαία ελληνικά, και αναφέρεται στα αρχαία ελληνικά ως μία γλώσσα έκφρασης που αναγκαζόμαστε σχεδόν να χρησιμοποιήσουμε, γιατί καμία άλλη δεν είναι τόσο πλούσια, τόσο ακριβής και τόσο μελετημένη. Αναφέρεται στη γλώσσα μας ως μία κλασική γλώσσα, γιατί όπως ίσως γνωρίζετε, στην Ευρώπη τα αρχαία ελληνικά τα αναφέρονται συνήθως ως κλασικά ελληνικά. Και όλα αυτά βρίσκονται στον ακαδημαϊκό όρο κάτω από την κατηγορία των classical studies, κλασικές σπουδές, που αυτή τη στιγμή διδάσκονται στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα πανεπιστήμια του δυτικού κόσμου. Ας δούμε τώρα μερικές περιπτώσεις πανεπιστημίων που ξεχωρίζουν. Γιατί στο πρόγραμμά τους δεν έχουν εντάξει μόνο τις κλασικές σπουδές, αλλά τη γλώσσα αυτή καθεαυτή. Από πέρυσι, το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης παραδίδει πτυχιακό πρόγραμμα στα αρχαία ελληνικά. Στην εισαγωγή του συνδέσμου λέει ακριβώς τους λόγους για τους οποίους κάποιος φοιτητής μπορεί να οδηγηθεί στο να μάθει αρχαία ελληνικά. Και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό
να μπείτε στη σελίδα του Πανεπιστημίου της Βοστόνης και να δείτε με πόσο σεβασμό και ευλάβεια αναφέρονται στη γλώσσα μας. Το Harvard έχει εκδώσει εδώ και χρόνια βίντεο για την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής. Το Πανεπιστήμιο του Τέξας παραδίδει μαθήματα αρχαίων ελληνικών μέσω διαδικτύου. Το Πανεπιστήμιο του Ιλινόη γράφει στην ιστοσελίδα του γιατί πρέπει κάποιος να μελετήσει τα αρχαία ελληνικά. Εννοείται ότι έχει πτυχίο, έχει μέσα παραδίδει μαθήματα πτυχιακά για τα αρχαία ελληνικά και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 60% όλων των αγγλικών λέξεων και 90% των τεχνικών και επιστημονικών όρων προέρχονται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και τα λατινικά. Και αν ο φοιτητής ενδιαφέρεται για μία σταδιοδρομία στην ιατρική ή στην νομική, θα επωφελείται ιδιαίτερα από τις σπουδές στα αρχαία ελληνικά. Πρόσφατα έμαθα και για το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το UCL, που παραδίδει θερινά τμήματα αφιερωμένα εξ ολοκλήρου στον Όμηρο. Αυτά είναι κάποια από τα πανεπιστήμια που βρήκα εγώ με μία πρόχειρη ματιά. Υπάρχουν πολύ περισσότερα, για λόγους χρόνου δεν τα αναφέρω. Υπάρχουν όμως, εάν ενδιαφέρεστε για το θέμα, μπορείτε να το ψάξετε λίγο και να τα βρείτε. Είναι πάρα πολλά. Αυτό όμως που μου έκανε εμένα ιδιαίτερη εντύπωση είναι αυτό που γίνεται στο Κέντρο Ανθρωπιστικών και Γλωσσικών Σπουδών της Ιερουσαλήμ, που ονομάζεται Πόλης. Εκεί δεν διδάσκονται μόνο τα αρχαία ελληνικά ως ζωντανή γλώσσα, αλλά ο καθηγητής επικεφαλής του τμήματος έχει γράψει το δικό του βιβλίο, τη δική του μέθοδο, τη δική του μέθοδο στα αρχαία ελληνικά. Το βιβλίο είναι αυτό. Είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Θέλετε να μου διαβάσετε λίγο, μπορείτε να διαβάσετε τον τίτλο. Μπορείτε να διαβάσετε τον τίτλο. Τι λέει. Πάμε όλοι μαζί, Λαλήν. Τη κοινή διαλέκτο τη ζώση. Που σημαίνει. Τι σημαίνει. Να μιλάει κανείς. Την κοινή διάλεκτο τη ζωντανή. Για ποια νεκρή γλώσσα μας λένε λοιπόν. Ο καθηγητής αυτός λέγεται Κριστόφ Ρίκο και είναι Ισπανός. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι Ισπανός. Οι περισσότεροι καθηγητές που διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά είναι ξένοι. Άρα έχουμε στη συντριπτική πλειοψηφία μη Έλληνες καθηγητές να διδάσκουν αρχαία ελληνικά σε μη Έλληνες φοιτητές. Αλλά και μαθητές. Γιατί είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για μια επιλογή ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος στα 18, τα 19 ή τα 20. Στην ελληνική αγωγή, ήδη από το ξεκίνημά μας, από το 1994, πρωτοτυπήσαμε εισάγοντας τα αρχαία ελληνικά για πρώτη φορά στα παιδιά, σε παιδικά τμήματα. Τα παιδιά ξεκινούσαν τότε από 5 ετών. Από πέρυσι, το τμήμα νηπίων και παιδών της ελληνικής αγωγής έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε αριθμό συμμετοχών και τα παιδιά ξεκινούν το ταξίδι τους στην υπέροχη και ιδιοφύη γλώσσα, σύμφωνα με τη Μάρκο Λόγκο, ήδη από τα 3 τους έτη. Και τώρα αρχίζουν πάλι τα σχόλια. Γιατί το τυραννάς το παιδί, ε? Γιατί το βασανίζεις. Έχει καιρό για όλα αυτά τα βάσανα που θα δεχτεί και τα βασανιστήρια που θα δεχτεί στο γυμνάσιο. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά περνάνε πάρα πολύ καλά. Εντυπωσιάζονται από τις μεγάλες λέξεις, εντυπωσιάζονται και τρελαίνονται να συνθέτουν μεγάλες και αρχαίες προτάσεις και τους αρέσει πάρα πολύ όταν σιγά σιγά αρχίζουν και ξεχωρίζουν από τα άλλα παιδιά. Νιώθουν πάρα πολύ υπερήφανα. Βλέπετε, ακόμα δεν έχουν περάσει τη γέφυρα των στεναγμών της 6ης Δημοτικού, εκεί με τα σχόλια και τις ηρωνίες περί των αρχαίων ελληνικών. Και έτσι τα αρχαία ελληνικά τους φαίνονται πάρα πολύ εύκολα. Ας δούμε τώρα μερικές περιπτώσεις σχολείων που έχω ξεχωρίσει σήμερα για την σημερινή ομιλία. Πριν από μερικά χρόνια, στην ιστοσελίδα του Guardian έγινε μία σφιγμομέτρηση με την ερώτηση «Νομίζετε πως είναι καλή ιδέα να μαθαίνει κάποιος, να μαθαίνουν τα παιδιά αρχαία ελληνικά για να βελτιώσουν τα αγγλικά τους?» Βλέπετε το ποσοστό 80% ναι, 20% όχι.
Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γινόταν εάν αυτή η σφιγμομέτρηση γινόταν στην Ελλάδα. Στην Αγγλία πάντως πήγαμε καλά. Μέσω αυτής της σφιγμομετρήσεως ήρθα σε επαφή με το Iris Project. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει εισαχθεί στα περισσότερα αγγλικά σχολεία και πιστεύει πως τα παιδιά, όλα τα παιδιά, πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα αρχαία ελληνικά ως ένα μέσο βελτιώσεως της γλωσσικής τους ικανότητας. Ονομάστηκε Iris από την αρχαία θεά Αγγελιοφόρο των Θεών, γιατί το πρόγραμμα συμπεριφέρεται ως αγγελιοφόρος μεταξύ του αρχαίου και του νέου κόσμου. Βάλανε λοιπόν τα αρχαία ελληνικά στα σχολεία, γιατί παρατηρήσανε ότι μαθαίνοντας αρχαία ελληνικά, τα παιδιά μπορούν πολύ πιο εύκολα να μάθουν όλες τις ευρωπαϊκές ξένες γλώσσες. Βλέπετε, δεν θέλησαν να τους μάθουν γαλλικά ή γερμανικά, αλλά τη βάση όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία, όπου ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας θέλει εισάγει σιγά σιγά τα αρχαία ελληνικά σε όλο πιο χαμηλότερες βαθμίδες και μιλάει για τη σύνδεση των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών με τα γαλλικά στην εφημερίδα Le Figaro. Εδώ βλέπετε μία λίστα των σχολείων στη Γερμανία που διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά. Είναι πολλά, κυρίως στα γυμνάσια. Τώρα αρχίζει στη Γερμανία να κατεβαίνει και στο επίπεδο του δημοτικού. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν διδάξει τα παιδιά τους και έχουν μεγαλώσει με την πεποίθηση ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Γιατί η κοιτίδα του πολιτισμού βρίσκεται στην αρχαία Ελλάδα και θεωρούν ότι εφόσον ανήκουν στο δυτικό κόσμο, στο δυτικό πολιτισμό, είναι και αυτοί απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Η λίστα είναι μεγάλη, ας περιμένουμε λίγο να τελειώσει. Είναι πολλά. Και ειδικά στη Γερμανία να ξέρετε ότι τα παιδιά που φοιτούν σε τέτοια σχολεία θεωρούνται και πάρα πολύ προνομιούχα. Αυτό που μου έκανε εμένα τη μεγαλύτερη εντύπωση στα σχολεία είναι αυτό που γίνεται στην Αρχιμίδιο Ακαδημία. Ξέρει κανείς πού βρίσκεται η Αρχιμίδιος Ακαδημία? Η Αρχιμίδιος Ακαδημία θα έπρεπε να είναι εδώ, πιο έξω, βγαίνοντας εδώ δεξιά, να βλέπουμε την Αρχιμίδιο Ακαδημία. Η Αρχιμίδιος Ακαδημία βρίσκεται στο Μαϊάμι. Είναι ένα δημόσιο σχολείο στο δυτικό Μαϊάμι, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, που τα παιδιά είναι, έτσι είναι από ένα χαμηλό επίπεδο οικογένειές τους, από ένα χαμηλό κοινωνικό επίπεδο. Και διδάσκουν τα παιδιά την μέθοδο του σκέπτεστε, μέσω της διδασκαλίας των ελληνικών, των μαθηματικών και της φιλοσοφίας. Έχει αυτή τη στιγμή 1.100 μαθητές, έχει λάβει δεκάδες βραβεία και πρόσφατα η Washington Post το κατέταξε στην 30η θέση ανάμεσα σε 22.000 σχολεία. Δείτε το βίντεο. Γεννήθηκα εδώ στο Μαϊάμι. Η οικογένεια μου είναι από την Νικαράγουα. Η μητέρα μου είναι από το Μεξικό και ο μπαμπάς μου είναι από την Βενεζουέλα. Ο μπαμπάς μου είναι από Νιγηρία και η μαμά είναι από Τανζανία. The roots in like English and other languages are from Greek. And beyond that, learning Greek allows me to like open my mind. To achieve a goal, you have to aim higher. You thought that mathematics is difficult. Let me see you now that you're gonna have to learn it in Greek. Θέλω να γίνω μαθηματικός σαν τον Αρχιμίδη. Evidence. Πεντοζάλι. Αυτά τα παιδιά μαθαίνουν μαθηματικά στα ελληνικά. Και θέλετε να μου πείτε πως είναι δύσκολο για τα δικά μας τα παιδιά να μάθουν αρχαία ελληνικά, που είναι μια απλή προέκταση της γλώσσας που καθημερινά ακούν, γνωρίζουν και καταλαβαίνουν? Στην ελληνική αγωγή, ήδη από το ξεκίνημά μας, από το 1994, αποδεικνύουμε καθημερινά πως τα αρχαία ελληνικά είναι μια γλώσσα βατή, εύκολη και απλή και πως κάθε ένας από εμάς, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, μπορεί να μάθει τέλεια τα αρχαία ελληνικά. Γιατί όσο καλά και αν διδάσκουν αυτοί οι πανάξιοι καθηγητές τη γλώσσα των προγόνων μας, τους είναι αδύνατον να την τραγουδήσουν.
Εμείς τη γλώσσα μας την αναπνέουμε και την τραγουδάμε. Μια γλώσσα γεμάτη παλμό και μουσική. Μέσα στις ελληνικές λέξεις κρύβονται τα βιώματα ενός σπουδαίου λαού που δημιούργησε τις βάσεις του δυτικού πολιτισμού. Έτσι, αυτές οι βάσεις που είναι γερές και τα θεμέλια αυτής της γλώσσας που είναι εξίσου γερά, σαν τα θεμέλια του Παρθενώνα, στήριξαν αξίες φιλοσοφικές, επιστημονικές, πανανθρώπινες. Στην ελληνική αγωγή διαψεύδουμε κάθε μέρα εδώ και 25 χρόνια όλους αυτούς που προσπαθούν με το ζόρι να μας επιβάλλουν πως τα αρχαία ελληνικά είναι μια γλώσσα νεκρή, απαξιωμένη και ως εκ τούτου άχρηστη. Όλα αυτά που ακούσατε μέχρι τώρα και πολλά ακόμα που θα ακούσετε από τις φιλολόγους καθηγήτριες της σχολής μας θα σας πείσουν και θα σας αποδείξουν πως ίσως τελικά τα αρχαία ελληνικά να είναι η γλώσσα του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην ελληνική αγωγή Βίκη Σακά, η οποία θα σας μιλήσει για τον τρόπο που τα μικρά παιδιά μαθαίνουν αρχαία ελληνικά στην ελληνική αγωγή, για το πόσο δύσκολο είναι για αυτά τα παιδιά να μάθουν αρχαία ελληνικά. Δώστε μου 2 λεπτά και απλά για να αλλάξω την παρουσίαση. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Και παίρνοντας αφορμή από όσα είπε η κυρία Ευγενία σχετικά με τις ξένες χώρες, θα ξεκινήσω με ελάχιστα παραδείγματα, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, λέγοντας ότι στην Ιταλία 783 κλασικά σχολεία, λύκεια, διδάσκονται αρχαία ελληνικά, δηλαδή περίπου 320.000 μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι κυρίως πολιτικοί, επιστήμονες, αλλά και επιχειρηματίες, και θα δούμε αυτό πώς μπορεί να οδηγήσει στα ωφέλη των ενηλίκων από την ελληνική μας γλώσσα. Στη Γερμανία είναι υποχρεωτικό μάθημα σε 208 σχολεία, στη Γαλλία και στην Ισπανία είναι μάθημα επιλογής, στην Αγγλία είναι προαιρετικό σε όλες τις βαθμίδες, το τονίζω αυτό, και φτάνω και εγώ στο Βέλγιο, όπου οι μαθητές διαδήλωσαν υπέρ των αρχαίων ελληνικών, διότι το Υπουργείο ήθελε να κόψει τον προϋπολογισμό του μαθήματος και να ενισχύσει το μάθημα, πιο άλλο βέβαια, της πληροφορικής και της τεχνολογίας, για ευνόητους λόγους. Οι μαθητές όμως διαδήλωσαν και μάλιστα σε συνεντεύξεις τους είπαν ότι τα αρχαία ελληνικά γεμίζουν τη ζωή τους, γεμίζουν κάποια κενά που έχουν για να καταλάβουν καλύτερα τα θετικά μαθήματα. Ακριβώς. Και τώρα, εμένα τουλάχιστον μου γεννιέται μια απορία. Γιατί αυτές οι χώρες που συγκριτικά με την Ελλάδα είναι προηγμένες οικονομικά και τεχνολογικά και τις οποίες μονίμως κυνηγάμε να τις φτάσουμε. Και κυρίως με καταναλωτικούς τρόπους. Αγοράζουμε στα 4χρονα παιδιά μας, τάμπλετ και κινητά τελευταίας τεχνολογίας. Και έτσι γινόμαστε ίσες με αυτές. Γιατί λοιπόν αυτές οι χώρες, ενώ εμείς κυνηγάνε με τη σειρά τους τη δική μας γλώσσα. Τι έχουν καταλάβει αυτοί που δεν έχουμε καταλάβει εμείς? Μάλλον συνειδητοποίησαν ότι η ελληνική γλώσσα είναι κοινό κτήμα της ανθρωπότητας. Είναι οικουμενική, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι ανθρωποκεντρική και προσφέρει στα μικρά παιδιά, σε όλους τους μαθητές θα έλεγα εγώ, το εξής τρίπτυχο. Γραμματική, λογική και ρητορική. Να τα εξηγήσουμε όμως λίγο για να μην παρεξηγηθούμε. Με τη γραμματική εννοούμε σαφώς τη βελτίωση της ορθογραφίας, αλλά και της μαθηματικής σκέψης. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γραμματική. Φυσικά βελτιώνεται γενικότερα η ποιότητα της γλώσσας. Έπειτα περνάμε στη λογική. Τα παιδιά μέσα από την απορία και την εύλογη ερώτηση «γιατί» αρχίζουν την έρευνα, συνεργάζονται και καταλήγουν σε λογικά συμπεράσματα. Και έπειτα κατά την εφηβική, θα έλεγα, ηλικία,
περνάνε στη ρητορική, στην ανάπτυξη δηλαδή του γραπτού λόγου με επιχειρήματα. Βασικό και αυτό. Τώρα, πώς επιτυγχάνεται αυτό το τρίπτυχο? Με την ενασχόληση των αρχαίων κειμένων. Μέσα από τα αρχαία κείμενα, τα οποία αποτελούν πρότυπα ύφους, θα έλεγα προσωπικά, τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά και διαμορφώνουν τον προφορικό λόγο αρχικά. Έπειτα όμως περνούν στο γραπτό και εκεί, στο γραπτό τους λόγο, εφαρμόζουν τις αρετές των αρχαίων κειμένων. Ακρίβεια και λιτότητα, όχι περιτολογίες, όχι επαναλήψεις, βασικό χαρακτηριστικό ενός σύγχρονου γραπτού μαθητή από το δημοτικό που τον ακολουθεί και στο γυμνάσιο και πάει λέγοντας. Επίσης χαρίζουν ευστοχία στη σκέψη τους και οργάνωση λόγου σε όλη τους τη δομή του κειμένου. Ποια είναι όμως η κατάλληλη ηλικία τελικά για να ξεκινήσουμε τα αρχαία ελληνικά? Μικρή, μεγάλη, γυμνάσιο, λύκειο. Ας μην ψάξουμε για τα εκπαιδευτικά συστήματα. Ας φέρουμε στο μυαλό μας μάλλον κάποιους που ξέρανε καλύτερα. Ίσως τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, που υποστήριξαν ότι η διαπαιδαγώγηση των νέων πρέπει να ξεκινήσει από την παιδική ηλικία. Ο Πλούταρχος στο έργο του Περιπέδων Αγωγής αναφέρει «αμέσως από πολύ νωρίς αρμόζει, ταιριάζει στα παιδιά να ξεκινήσουν τη διαπαιδαγώγηση, τότε που η ψυχή τους είναι εύπλαστη και απαλή». Αυτό, κάνοντας ένα μικρό χρονολογικό άλμα, το υποστηρίζει και η εξελικτική ψυχολογία, σύγχρονη επιστήμη, διότι αναφέρει ότι στην παιδική ηλικία συντελείται η γνωστική, η γλωσσική και η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Αν και να σας πω την αλήθεια, ούτε το γνώριζα παλαιότερα, ούτε και το πίστευα. Και όταν λέω παλαιότερα, αναφέρω την εφηβική μου ηλικία, που όταν είχε έρθει η ώρα να συμπληρώσω το πολυπόθητο μηχανογραφικό εκεί στην τρίτη ηλικίου, έβαλα όλες τις φιλοσοφικές σχολές με τη σειρά από άκρης άκρης, όλη την Ελλάδα. Με είδε η μαμά μου, λέει, ωραία είναι αυτά, μήπως να βάλεις και τα παιδαγωγικά τμήματα, είχε πολλά επιχειρήματα. Είναι πιο ωραία με τα μικρά παιδιά, ίσως καλύτερη απορρόφηση στην αγορά εργασίας, προφητική ήταν, αλλά εγώ ως έφηβη, το μυαλό των εφήβων θα το εξηγήσει σε λίγο η συνάδελφος, αντιστάθηκα με πολύ ισχυρά επιχειρήματα λέγοντας «Έλα βρε μαμά, το μικρό κλαίει γιατί του έσπασε η μύτη, γκρινιάζει γιατί του πήρανε τη γόμα, μου πείραξε την τσάντα». Καλά, μέχρι να συνεννοηθείς, εντάξει, πέρασε η ώρα τώρα. Όχι ότι δεν τα κάνουν κι αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Ενώ τα μεγάλα παιδιά μπαίνεις μέσα, συζητάς μαζί τους, κάνεις το μάθημά σου, τελείωσε. Ωραία αυτά, την έπεισα τελικά, δεν το μετάνιωσα, επουδενή, και μετά από λίγα χρόνια έχοντας τελειώσει, ήρθα σε επαφή με την ελληνική αγωγή. Και εκεί παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα παιδικά τμήματα. Και διαπίστωσα ότι τα παιδιά, μέσα από την ενασχόλησή τους με την αρχαία ελληνική γλώσσα, ξεδιπλώνουν, ξετυλίγουν τον εαυτό τους και εκφράζονται. Ήδη εδώ παρακολουθείτε με πόσο δημιουργικό τρόπο μαθαίνουν για τις αρχές, για την αρχαία ελληνική τέχνη, για τις καθημερινές συνήθειες, για τον αθλητισμό, μέσα σε δύο μαθήματα που έγιναν σε μουσεία. Τι γίνεται όμως και παραπέρα και μέσα στην ελληνική αγωγή? Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μυθολογία. Είναι σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι είναι παρεξηγημένη η μυθολογία από όλους μας. Αν δηλαδή σκεφτούμε τι είναι μυθολογία, εντάξει, θα καταλήξουμε ότι είναι παραμύθια, ιστορίες. Συμφωνείτε? Παραμυθάκια? Κάτι παραπάνω? Ιστορία? Εγώ θα πω ότι είναι φιλοσοφία. Είναι ένα φιλοσοφημένο βλέμμα, είναι μια πρώτη φιλοσοφία, έτσι, με την οποία έρχεται το παιδί σε επαφή, τη γνωρίζει, τη φιλοσοφία τίνος, των δυνάμεων της φύσης και του κόσμου, αλλά με απτές μορφές, κατανοητές για τα παιδιά και όχι με αφηρημένες έννοιες.
Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Τη γέννηση της θεάς Αθηνάς. Λέμε την ωραία ιστορία μας ότι η θεά Αθηνά γεννήθηκε από το κεφάλι του Δία. Μάλιστα τα παιδιά δραματοποιούν αυτή την ιστορία, αναλαμβάνουν ρόλους, πρωτοβουλίες. Και μετά έρχεται η ερώτηση. Μα γεννιέται άνθρωπος από κεφάλι ανθρώπου? Σας πληροφορώ ότι απαντάνε όχι βέβαια κυρία, και ξέρουν να πούνε και τον ακριβή τρόπο, είναι πλήρως ενημερωμένα και με τις θετικές επιστήμες. Και φυσικά όχι βέβαια, και απορώ πώς θεωρούμε εμείς ότι το πίστευαν αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι είναι δημιουργοί όλων των θετικών επιστημών. Ή αυτοί ήταν οι ανόητοι, ή εμείς, δεν ξέρω, κάτι από τα δύο. Το θέμα είναι ότι τι πρέπει να καταλάβουν τελικά τα παιδιά, αφού δεν γεννήθηκε η θεά Αθηνά από το κεφάλι του Δία. Τι γεννιέται από το κεφάλι μας? Οι ιδέες, έβγε άξιος μαθητής. Οι ιδέες, όταν βρισκόμαστε λοιπόν σε μια δύσκολη θέση, τη λύση δεν θα τη βρω με τα νεύρα, με την παρόρμηση, θα τη βρω με την σκέψη. Αυτό το συνειδητοποιούν πολύ γρήγορα μόνο τους. Δεν χρειάζεται να τους το πω εγώ, δίνουν μόνο τους την απάντηση. Όσο για το πόσο γρήγορα μαθαίνουν τις ιστορίες, θα το δείτε αμέσως τώρα. Ετών. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι το παραμύθι είναι μια πνευματική άσκηση. Διεγείρει τη φαντασία, αλλά βοηθά και στη συγκέντρωση. Προβάλλει σαφώς υγιή πρότυπα και επίσης εξασκεί τη μνήμη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι εννέα μούσες, που το όνομά του σημαίνει μάθηση, είχαν μητέρα την... Πιο δυνατά, καλέ, είστε και καλοί μαθητές. Μνημοσύνη. Οπότε τι καταλαβαίνουν τα παιδιά? Ότι για τη μάθηση χρειάζομαι την μνήμη. Άλλο ένα ωραίο παράδειγμα, πώς με εύκολο και παιγνιώδη τρόπο διδάσκονται ουσιώδη πράγματα που θα τα βοηθήσουν όμως. Είναι και πρακτικά. Βέβαια, μέσα από τις ιστορίες μας, ανακαλύπτουμε και λέξεις. Τις λέξεις αυτές τις κατηγοριοποιούμε, τις φτιάχνουμε σε ομάδες, αυτό που και στα σχολεία διδάσκονται ως οικογένειες λέξεων. Σαφώς γλιτώνουμε την παπαγαλία, αυτό που τα παιδεύει πάρα πολύ και μαθαίνουν σκόρπιες λέξεις, οι οποίες μπορούν κάλλιστα να ενταχθούν σε μία ομάδα. Μαθαίνω μία λέξη, ξέρω άλλες 15. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε για ώρες στο σπίτι και για μέρες πολλές. Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και συνειδητοποιούν ότι οι λέξεις, οι ελληνικές τουλάχιστον λέξεις, δεν είναι άδειες. Είναι έννοιες. Όποιος γνωρίζει έννοιες, όσο και αν ακούγεται περίεργο, έχει βελτίωση και στην ανάγνωση. Γιατί έχει παρατηρηθεί, τώρα που υπάρχουν και πάρα πολλές μαθησιακές δυσκολίες, ότι τα παιδιά που δεν γνωρίζουν καλά τι διαβάζουν, ποια είναι η έννοια της λέξης, δυσκολεύονται. Και αυτό τα βασανίζει και κατά τα πρώτα έτη του δημοτικού. Ακόμα και ένα φαινομενικό λάθος μέσα στην τάξη, βλέπετε πίσω την λέξη «αλς» είναι η θάλασσα. Υπάρχουν κάποια παράγωγα, τα παιδιά βρίσκουν άλλα τόσα από μόνα τους σε κλάσματα δευτερολέπτων, αλλά έτσι όπως συχνά τα βάζω να κλείσουν τα μάτια και να λένε «αλς, αλς» και να κάνουν τα κύματα, ένα παιδάκι μια φορά μου είπε «κυρία Άλσος, εγώ πηγαίνω στο Άλσος και παίζω». Λέω «ναι, Άλσος, αλλά για να σου το γράψω στον πίνακα». Και ενώ παρατηρεί ότι η «αλς» έχει δασία, το Άλσος είχε ψηλή. Και να με πως τόσο απλό τρόπο μπαίνει και το πολύτιμο πολυτονικό μας μέσα στο παιχνίδι και αναγνωρίζουν την αξία του. Όλα αυτά που σας λέω έχουν ήδη συγκεντρωθεί φυσικά και σε μία έρευνα
που έγινε από το ανοιχτό ψυχοθεραπευτικό κέντρο με διευθυντή τον κύριο Ιωάννη Τσέγκο, ο οποίος χώρισε μία ομάδα 50 ατόμων, την έβαλε να διδαχθεί τα ίδια μαθήματα, με τη μόνη διαφορά ότι η δεύτερη ομάδα διδασκόταν μία φορά την εβδομάδα για 2 ώρες αρχαία ελληνικά. Ήδη μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, η δεύτερη ομάδα είχε σαφή βελτίωση τόσο στις διάφορες γνωστικές αντιλήψεις, στην μνήμη, στην λεκτική κατανόηση, μπορούσε να δημιουργήσει έννοιες, να κάνει κατηγοριοποιήσεις, καλύτερη αντιγραφή σχημάτων και όλα αυτά, εκτός του ότι καταπολεμούν εντός εισαγωγικών τη δυσλεξία, βοηθούν στην αφαιρετική σκέψη. Και νομίζω ότι ίσως τελικά αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο για τα παιδιά μας. Η σκέψη, όχι η συσσόρευση γνώσεων, αλλά το να δημιουργήσουμε ένα σκεπτόμενο άνθρωπο που χρησιμοποιεί τη γλώσσα του ως μέσο νόησης και να είναι ικανό το παιδί να διακρίνει το αγαθό από το κακό. Φτιάχνοντας έναν σκεπτόμενο άνθρωπο, άρα έναν άξιο πολίτη στο μέλλον, μπορεί αυτό το άτομο να οικοδομήσει μια άρτια πόλη και να συνεχίσει τον πολιτισμό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Σημείο ότι μας ρωτάνε και μπορεί να σας ρωτήσουν και εσάς, πολλές φορές μας παίρνουν από την επαρχία ή από περιοχές που είναι πολύ μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε. Για αυτές τις ηλικίες των παιδιών, η κυρία Σακά έχει γράψει τη μέθοδο διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών σε βιβλίο. Είναι η μέθοδος που διδάσκονται τα παιδιά στην τάξη. Οπότε το βιβλίο υπάρχει, κυκλοφορεί και έχει και 3 DVD που είναι πάρα πολύ σύγχρονα με όλο το παιχνίδι όσο γίνεται που μπορέσαμε να το φτιάξουμε μέσα από εικόνες. Οπότε αν γνωρίζετε παιδιά τα οποία να θέλουν γονείς που να θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα κομμάτι αυτής της μεθόδου, αυτής της παιδείας, μπορείτε στην ελληνική αγωγή να το βρείτε. Συνεχίζουμε με την δεύτερη φιλόλογο της σχολής μας, την κυρία Σοφία Γούλα, που θα σας μιλήσει για το τμήμα των εφήβων και εκεί πώς γίνεται η προσέγγιση στα αρχαία ελληνικά, που είναι ακόμα δυσκολότερη ηλικία θεωρητικά. Εγώ κατά την εφηβική μου ηλικία δεν άκουσα τέτοια ευγενία. Δεν άκουσα τι εστιβερίκοκο και τα αρχαία και τώρα θα δεις κτλ. Άκουσα όμως από τη μητέρα μου ένα ανέκδοτο. Με πλησίασε λοιπόν και μου είπε ότι ένας ξένος, ένας περιηγητής, ένας τουρίστας έχει επισκεφθεί τη χώρα μας και θέλει φυσικά να ανέβει στο βράχο της Ακροπόλεως. Ευρισκόμενος στην πλατεία Ομονίας πλησιάζει ένα περίπτερο. Πολύ χαρούμενος, διότι θα μιλήσει στον περιπτερά στη γλώσσα της χώρας που βρίσκεται. Λέει λοιπόν, «Βούλωμε εις Ακρόπολην Ιένε». Εσείς το καταλάβατε, ελπίζω. Ο περιπτεράς σας στίζει για λίγα δευτερόλεπτα και του απαντά, «I don't speak English». Το ανέκδοτο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, με σημάδεψε και εμένα σε εκείνη την τρυφερή ηλικία και με έκανε να αναρωτηθώ γιατί εκείνη και όχι εμείς. Το ανέκδοτο ίσως εμπεριέχει και ένα πυρήνα αληθείας. Ίσως ήταν ένα αληθινό περιστατικό το οποίο εξελίχθηκε σε ανέκδοτο. Δεν το αποκλείω. Γιατί οι ξένοι λοιπόν και όχι εμείς. Μία απορία που συνέχισε να με ακολουθεί κατά τη διάρκεια του φοιτητικού μου βίου, κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού μου βίου, διότι όσο μεγάλωνα, οι ειδήσεις για την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών στο εξωτερικό διαρκώς αυξάνονταν. Όλα όσα ακούσατε νωρίτερα, τρομερές έδρες κλασικών σπουδών στα ξένα πανεπιστήμια, κλασικά λύκεια στις ξένες χώρες, επιστροφή στο δικό μας παλαιότερο μοντέλο των κλασικών λυκείων και εσχάτως εισαγωγή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια, στα δημοτικά, ως επιλογή συνήθως, αλλά δινόταν αυτή η επιλογή. Προσπαθώντας να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, η πιο προφανής απάντηση που κατάφερα να βρω μετά από μελέτη, μετά από έρευνα, μετά από διάβασμα και συζητήσεις με κάποιους ξένους,
είναι ότι προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά τους μία ανθρωπιστική παιδεία. Προσπαθούν δηλαδή να τα στρέψουν στον άνθρωπο, όπως ορθά θα έπρεπε να είναι η εκπαίδευση όλων των παιδιών, όλων των χωρών. Και τι εννοώ ανθρωπιστική παιδεία, τι είναι αυτό το τόσο περίεργο? Όχι σίγουρα παπαγαλία, όχι σίγουρα αποστήθηση. Εμείς οι φιλόλογοι καμιά φορά παρασυρώμαστε από το πάθος μας και αντιμετωπίζουμε το κείμενο σαν νεκρό. Και κάνουμε νεκροψία και νεκροτομή. Και το κόβουμε και το τεμαχίζουμε και σας λέμε σε εσάς και στα παιδιά ποια είναι η ταυτοπροσωπία και ποια είναι η ετεροπροσωπία και πράγματα τέτοια που μαθαίνονται. Ο Λορέντζος Μπαβίλης είχε γράψει «Με γενικές απόλυτες και ισόκολα, αντί να πάμε μπρος, πάμε πισόκολα». Σοφά. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια. Αυτά τα χρειαζόμαστε. Θα τα κρατήσουμε και θα τα κάνουμε, διότι τα χρειαζόμαστε για να ξεκλειδώσουμε τα κείμενα. Είναι βοηθή μας. Θέλω να καταλαβαίνει ο μαθητής ότι έχω χρονική μετοχή για να καταλάβει ότι το κείμενο έχει αφήγηση. Θέλω να καταλαβαίνει ο μαθητής ότι έχω αιτιολογική μετοχή για να βρει την αιτιολογική σχέση. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν εξαντλούμαστε στη γραμματική και στο συντακτικό. Θέλω ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Αυτό σημαίνει ανθρωπιστική παιδεία. Θέλω την ουσία των κειμένων. Τα κείμενα είναι ζωντανά, μας μιλάνε, έχουν μηνύματα. Θα σας φέρω για παράδειγμα την Οδύσσεια, γιατί τη διδάσκουμε στους εφήβους στην ελληνική αγωγή και γιατί αληθώς στην Ελλάδα πεπαίδευκε ούτως ο ποιητής, όπως είπε ο Πλάτων, και είναι το βασικό μας κείμενο από το πρωτότυπο και όχι μεταφρασμένο. Η Οδύσσεια είναι ένα παραμύθι για τα μικρά παιδιά. Είναι και για αυτά, σε πρώτο επίπεδο. Όμως με τους εφήβους μπορούμε να περάσουμε πιο βαθιά. Μπορούμε να δούμε την καρτερικότητα που μας εμπνέει να δείχνουμε. Την επιμονή, την υπομονή, την προσήλωση στο στόχο. Τους λίγους συντρόφους που θα έχουμε στη ζωή μας, αλλά καλούς, και θα συμπορευόμαστε μαζί τους. Το τι σημαίνει αρχηγός. Νοιάζομαι μόνο για τον εαυτό μου ή νοιάζομαι για όλους? Αυτό είναι η ανθρωπιστική μας παιδεία. Και αυτό, για να συνεχιστεί και να το έχω και ως ενήλικας, πρέπει να το πάρω και να το εφαρμόσω στην καθημερινή μου ζωή. Διαφορετικά δεν έχει αξία. Αλλιώς είμαι ένας κουβάς γεμάτος νερό. Με έχουν αντιμετωπίσει στο σχολείο ότι είμαι ένας κουβάς άδειος και πρέπει να γεμίσω με κάποιο τρόπο και με γεμίζουν με γνώσεις. Δεν είναι αυτό το νόημα των αρχαίων ελληνικών. Είναι η εφαρμογή στην καθημερινότητα. Δεν θα ξεχάσω πριν χρόνια ένα μαθητή μου, ο οποίος έχουμε στο μάθημα συζητήσει για τον Σωκράτη. Το παιδί αυτό λοιπόν ακολούθως πηγαίνει με τον ονό του, είναι εορταστική περίοδος, είναι πασχαλινή περίοδος και πηγαίνει με τον ονό του να του αγοράσει δώρα. Αφού πάρουν το βασικό, τη λαμπάδα δηλαδή, του προτείνει ο νονός να πάνε σε ένα κατάστημα παιχνιδιών. Λέει το παιδί, νονέ, δεν χρειάζομαι κάτι, είμαι εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Του λέει, πώς δεν γίνεται να σε πάω σε ένα κατάστημα με ρούχα, να σου πάρω κάποιο ρούχο, κάτι θα χρειάζεσαι. Νονέ, τις πλουσιότατος ο ελαχίστης αρκούμενος. Κόκαλο νονός. Αυτή η συζήτηση είχε γίνει μέσα στην τάξη, διότι είχε αναφερθεί για τη ζωή του Σωκράτους ως ένα από τα περιστατικά, ο οποίος ενώ βρίσκεται στην αγορά περιτριγυρισμένος από διάφορους μαθητές του, η αγορά βρίθει αγαθών, ο ίδιος εξαιρετικά πένης, με το ίδιο χιτόνιο χειμώνα καλοκαίρι ανυπόδιτος, όπως μας τον παραδίδουν οι πηγές, και δημιουργείται η απορία στους μαθητές του και το ρωτούν, Σωκράτη, τι πλουσιότατος, ποιος είναι αυτός που είναι πιο πλούσιος από όλους, ποιο θα έλεγες, αυτό που έχει τι, ζώα για εκείνη την εποχή, γη, τι. Και απάντησε την απάντηση που έδωσε και ο μαθητής μου, ο ελαχίστης αρκούμενος. Άρα, το πήρε το παιδί και δεν έκανε τον έξυπνο ότι έχει μάθει να λέει κάτι του Σωκράτους. Το έβαλε στην καθημερινή του ζωή. Αυτό είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία του μαθήματος. Από την Οδύσσεια και πάλι, έχουμε αυτό που μας λείπει πάρα πολύ στην Ελλάδα και θα έπρεπε να το έχουμε και λέμε η κατάσταση πρέπει να αλλάξει, πρέπει να δούμε τι να φτιάξουμε. Είμαστε λίγο μονάδες. Είμαστε λίγο εγώ έχω πρόβλημα. Εγώ να περνάω καλά και ο άλλος σας πνίγεται. Στα δύσκολα γινόμαστε έτσι, αλλά πρέπει να είμαστε διαρκώς έτσι.
Λέει στον πέμπτο στίχο ο Όμηρος για τον πρωταγωνιστή του. Αρνήμενος είντε ψυχήν και νόστον εταίρων. Προσπαθώντας να σώσει τον εαυτό του, την ψυχή του, αλλά και τους συντρόφους του. Αυτό σημαίνει αρχηγός, αυτό σημαίνει μένα, αυτό σημαίνει με νοιάζει ο διπλανός μου. Ξέρετε, φταίμε πολύ εμείς οι μεγάλοι για αυτό, για το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια, έχω παρακολουθήσει μια σχολική γιορτή του γιού μου και ακούω μια μαμά, ενώ έχει τελειώσει η γιορτή, να λέει στο παιδί της. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Ήταν η παράσταση καταπληκτική. Αλλά εσύ ήσουν εξαιρετικός. Οπ, το πήρε το παιδί και το ξεχώρισε αμέσως από την ομάδα του. Για ποιο λόγο? Δεν χρειάζεται. Αυτό είναι ένα από τα σημεία που πονάμε λίγο, νομίζω, σήμερα. Κατόπιν, τα ίδια τα αρχαία ελληνικά κείμενα και η Οδύσσια μας σωθούν στο να έχουμε πιο δημιουργική σκέψη. Πρέπει να επινοώ διαρκώς τρόπους για να ξεφύγω από τα προβλήματα. Τι πιο επίκαιρο από μια εποχή που τα προβλήματα ανακύπτουν από παντού. Πρέπει να μπορώ να βρίσκω λύσεις, να διαλέγω την καλύτερη και να μπορώ και να την εφαρμόσω. Η ίδια η γλώσσα μας είναι δημιουργική. Όταν θα πάρει λέξεις σήμερα το κρεβάτι, δεν θα το πω λέχος, αλλά τη γυναίκα που θα κάτσει στο κρεβάτι γιατί μόλις έχει γεννήσει, θα την πω λεχόνα. Δεν θα πω το λαιμό δέρι, όπως τον λέει ο Όμηρος, αλλά έβγε. Θα βάλω ένα ωραίο περιδέρεο. Αυτή η δημιουργικότητα, λοιπόν, στους εφήβους, δεν μένει μόνο στο γλωσσικό τους κομμάτι. Αυτή η δημιουργικότητα που εμπεριέχει η γλώσσα μας, γίνεται νοητική διεργασία τελικά. Γίνονται οι ίδιοι πιο δημιουργικοί. Κατόπιν, μέσω της ελληνικής γλώσσας έχουμε αυτή την ανάγκη σήμερα. Ξέρετε όλοι, θα στείλουμε ένα email στον αδελφό μας. Θα στείλω ένα SMS στη μαμά μου να μου ζεστάνει το φαγητό γιατί γυρίζω. Θα ανεβάσω ένα tweet που έχει και συγκεκριμένο όριο λέξεων, social media. Έτσι δεν είναι? Άρα πρέπει να είμαι σαφής, ακριβής και σύντομη σε κάποιες περιπτώσεις. Πώς θα το κάνω αυτό, αν όχι με την ελληνική γλώσσα? Ακούω μερικές φορές λένε παρεξηγηθήκαμε, δεν συνοηθήκαμε καλά, δεν κατάλαβες τι εννοούσα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κανονικά στην ελληνική γλώσσα, αν είσαι καλός χρήστης και ο ακροατής σου είναι καλός χρήστης ελληνικής. Σου δίνει σαφήνεια. Δεν υπάρχουν συνώνυμα στα ελληνικά. Έχουμε για το ίδιο πράγμα πολλές λέξεις, αλλά καμία δεν σημαίνει ακριβώς το ίδιο. Και φτάνουμε τελικά σε αυτό που πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ. Στη μεγάλη αξία που έχει η παιδεία, είχε πάντα, έχει ίσως ακόμη περισσότερο στις μέρες μας. Ο Δημόκρητος έλεγε, παιδεία εστί της μεν ευτυχούσι κόσμος, της δε ατυχούσι καταφύγιον. Δηλαδή, η παιδεία για αυτούς που ευτυχούν είναι στολίδι και για αυτούς που ατυχούν είναι το καταφύγιό τους. Εκεί θα καταφύγω. Και τι καλύτερο από το κοιτάζοντας στο παρελθόν, όχι κοιτάζοντας, έχοντας μάθει από το παρελθόν, να μπορώ να δημιουργώ ένα καλύτερο μέλλον. Πάντοτε από το παρελθόν μπορούμε να πάρουμε διδάγματα και μπορούμε να μάθουμε. Αυτόν τον κύριο τον ξέρετε. Και χάρη σε αυτόν τον κύριο μάθαμε ίση ονός άριστος, αμήνεστε περιπάτρης, που ανέβαζε να είναι καλά το Instagram, και το σοκρατικό, και όχι του Στέφανου, η παιδεία καθά περευδαίμων χώρα, πάντα τα αγαθά φέρει. Η παιδεία δηλαδή, όπως η έφορη γη, φέρνει όλα τα καλά. Ένας έφηβος που εξελίχθηκε σε έναν κορυφαίο αθλητή και τελικά αντιλήφθηκε την αξία της παιδείας που είχε. Την βρήκε μπροστά του. Εγώ θα προσθέσω ότι είναι το μόνο μας αναφέρετο όπλο η παιδεία. Το μόνο μας αναφέρετο αγαθό. Ο πλούτος έρχεται και φεύγει. Η δόξα το ίδιο. Η υγεία μεταβάλλεται, δεν την ελέγχεις. Το μόνο που δεν μπορούν να σου πάρουν είναι την παιδεία σου. Όταν ο Δημήτριος ο Πολιορκητής μπήκε στα Μέγαρα, έδωσε εντολή να μην πειράξουν ένα σπίτι. Το σπίτι του Στύλπωνος του Μεγαρέως, ενός φιλοσόφου της εποχής. Διότι τον εθαύμαζε. Φτάνοντας λοιπόν ο ίδιος για να επιθεωρήσει το σπίτι του ποιητού αν είχε πειραχθεί, συναντά τον ίδιο το Στύλπωνα και τον ρωτά εάν κάτι σου πείραξαν, εάν κάτι σου χάλασαν, εάν κάτι σου αφαίρεσαν, κάνε μου μια λίστα να σε αποζημιώσω. Και τότε ο Στύλπων
του είπε δεν έχασα τίποτα. Διότι την παιδεία, τη γνώση, την επιστήμη δεν μπορούν να μου την πάρουν. Και είναι πραγματικά έτσι. Τώρα, εάν ψάξετε σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε διάφορες εκπαιδευτικές μελέτες, στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι οι περισσότεροι έχουν καταλήξει σε 4 βασικές δεξιότητες που είναι καλό να έχουμε στον αιώνα μας, τα χρόνια που ζούμε, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, ως άνθρωποι γενικώς. Αυτές λοιπόν τις 4 δεξιότητες τις έχουν συγκεντρώσει και τις αναφέρουν ως the 4 C's οι ξένοι. Τα 4 C, γιατί ξεκινάνε όλα από C. Το πρώτο, ελληνικότατο κιόλας, το βλέπετε, critical thinking. Κριτική σκέψη, όλο αυτό που επιδιώκουμε ουσιαστικά. Το δεύτερο, creativity, δημιουργικότητα. Παίρνω την κριτική σκέψη, αφού έχω θέσει τα γιατί μου και αφού έχω ψάξει, πάω να δημιουργήσω δικές μου απαντήσεις. Πάω να φτιάξω δικές μου λύσεις. Κατόπιν, αυτό που είπαμε, η γροθιά που μας λείπει, collaboration, συνεργασία. Μαζί στην τάξη, ο ένας ερμηνεύει διαφορετικά γιατί καλυψώ ο Θήμος όταν της είπε ο Ερμής ότι πρέπει να αφήσει τον Οδυσσέα και ο μαθητής ο άλλος διαφορετικά και ο μαθητής ο άλλος διαφορετικά. Τα κείμενα είναι ανοιχτά, τα αρχαία ελληνικά σε ερμηνείες. Και έτσι μαθαίνω να ακούω και το διπλανό μου. Μαθαίνω ότι ο άνθρωπος είναι μοναδικός, ότι δεν σκέφτομαι εγώ όπως σκέφτομαι, μάλλον δεν σκέφτονται οι άλλοι όπως σκέφτομαι εγώ. Οπότε, μήπως να πάρω κάτι καλό που σκέφτηκε ο ένας και ο άλλος και να ξαναφτιάξω κάτι καλύτερο. Άρα, μαθαίνω και να συνεργάζομαι. Και τέλος, φυσικά, επικοινωνία. Ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Μέχρι και η δημοκρατία μας είναι μηντιακή. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Βασικό, λοιπόν, μέσω της ακρίβειας, μέσω της αφήνειας, επικοινωνώ πολύ καλύτερα με το διπλανό μου. Αν δεν σας έπεισαν όλα αυτά, θα χρησιμοποιήσω έναν φιλόσοφο, τον Φρίντριχ Νίτσε, ο οποίος είπε, αν αφαιρέσετε τους Έλληνες τη φιλοσοφία και την τέχνη, από ποια σκάλα λογαριάζετε να ανεβείτε στην παιδεία. Ένα ερώτημα που θα έπρεπε να μας συνοδεύει εμάς τους μεγάλους και όσους ασχολούμαστε με παιδιά, νομίζω καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει η κυρία Εύα Καπόλου να σας μιλήσει για το τμήμα των ενηλίκων. Γιατί καλά τα είπαμε για τα παιδιά, νήπια, παιδες, έφηβοι. Πάμε ωραία. Τώρα να δούμε τι γίνεται στα τμήματα των ενηλίκων, γιατί τα αρχαία ελληνικά, να ξέρετε, είναι για όλες τις ηλικίες. Η κυρία Καπόλου διδάσκει αρχαία ελληνικά και στο πρώτο έτος των ενηλίκων και μέσω διαδικτύου. Καλησπέρα σας και από εμένα. Εγώ λοιπόν απευθύνομαι σε όλους εσάς που έχετε περάσει την εφηβεία. Καταλάβατε έτσι, για να μην έχουμε κενά. Λοιπόν, γιατί τα αρχαία ελληνικά... Μπορώ να ξεκινήσω έτσι. Ωραία. Γιατί τα αρχαία ελληνικά είναι η γλώσσα του μέλλοντος. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί όπου και αν πάτε, όπου και αν ταξιδέψετε, θα συναντήσετε το αρχαίο ελληνικό δαιμόνιο. Είτε πρόκειται για τους υπέροχους αρχαιοελληνικούς ναούς, είτε πρόκειται για τα υπέροχα αρχαιοελληνικά θέατρα, είτε πρόκειται για τα ανεκτήμητης αξίας εκθέματα στα μουσεία όλου του κόσμου, είτε πρόκειται για τις χιλιάδες των λέξεων που ζουν, αναπνέουν και πάλλονται στα λεξιλόγια των ξένων γλωσσών. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, άπαξ και εμφανίστηκε στον κόσμο, τον κατέκτησε. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία τον ενέπνευσε, η αρχαία ελληνική τέχνη τον εκόσμησε και η αρχαία ελληνική επιστήμη τον εμόρφωσε. Σε όλο τον κόσμο μελετώνται με πάθος και ζήλο η αρχαία ελληνική γραμματεία, η αρχαία ελληνική γλώσσα. Η αρχαία ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο ομιλείται και γράφεται. Εδώ βλέπετε το έμβλημα των βατραχανθρώπων, όχι της Ελλάδος, αλλά της Αμερικής. Δηλαδή, στην Αμερική η ανδρεία, η αρετή στη μάχη, δηλώνεται, εκφράζεται με ελληνικές λέξεις. Εδώ ταιριάζει απόλυτα να πούμε
την φράση του Θουκυδίδου «Ανδρών επιφανών, πάσα γη τάφος». Όλη η γη θαυμάζει τους ήρωες. Αυτές τις δύο λέξεις, λοιπόν, εμείς, ως Ελληνίδες και ως Έλληνες, θα πρέπει να τις γνωρίζουμε καλά και θα πρέπει να γνωρίζουμε και την ιστορία πίσω από αυτές τις δύο λέξεις. Πού θα μάθουμε αυτή την ιστορία? Θα τη μάθουμε στον Ηρόδοτο. Γιατί πρέπει να διαβάσουμε τον Ηρόδοτο? Πρώτον, γιατί είναι ο πατέρας της ιστορίας. Δεύτερον, γιατί το έργο του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τρίτον, γιατί πρέπει να διαβάσουμε την ιστορία μας και να τη μάθουμε από τις αυθεντικές πηγές. Φεύγουμε από την Αμερική και πάμε στην Γερμανία, όπου βλέπουμε σε μία γέφυρα στην Φραγκφούρτη, συναντάμε τον Όμηρο. Συναντάμε στίχους από την Οδύσσια του Ομήρου. «Πλέον επιείνω παπόντων, επαλωθρώους ανθρώπους». Ο Οδυσσεύς εννοείται, πλέοντας πάνω στον πόντο που έχει την όψη του ίνου, το χρώμα του κρασιού, και ταξιδεύοντας σε ξένες χώρες, σε ανθρώπους που μιλούν ξένες γλώσσες. Είναι γνωστή η αγάπη των Γερμανών για τα κλασικά ελληνικά γράμματα. Γιατί όμως αγαπούν τόσο πολύ την αρχαία ελληνική γλώσσα? Γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ενισχύει τη λογική και την πρωτότυπη σκέψη, βοηθάει πάρα πολύ στους τομείς της οργάνωσης, της διαχείρισης και της διοίκησης και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες. Να πάμε στην άλλη άκρη του κόσμου, να πάμε στην Άπο Ιωνία. Μαθαίνουμε λοιπόν από μία επιγραφή που υπάρχει εκεί ότι οι Ιάπωνες μελετάνε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Γιατί λοιπόν τα αρχαία ελληνικά είναι η γλώσσα του μέλλοντος? Γιατί πολύ απλά όπου θα πηγαίνουμε θα τα βρίσκουμε πάντοτε μπροστά μας. Ένας λόγος για να μάθετε αρχαία ελληνικά είναι η πολυμηχανία. Η αρχαία ελληνική γλώσσα μπορεί να ενεργοποιήσει μέσα σας τον πολυμήχανο Οδυσσέα. Ο Οδυσσεύς κάθε φορά που ήθελε να πάρει μία σημαντική απόφαση, ρωτούσε μόνο τον εαυτό του «Τι μη κέρδιονε στην πράξε, τι είναι το πιο επικερδές για μένα να πράξω». Μπορείτε λοιπόν να ενεργοποιήσετε τη δική σας ελληνική πολυμηχανία, διότι εκείνος διέθετε ένα πανίσχυρο όπλο, το κοφτερό μυαλό του, αλλά το κοφτερό μυαλό του το υποστήριζε και το ενεργοποιούσε η γλώσσα του, η πανέμορφη αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία πυροδοτεί την ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών του εγκεφάλου, οξύνει τη νόηση και σας κάνει ικανούς να ελίσσεστε, να σκέπτεστε λογικά, δομημένα και να αντιμετωπίζετε με επιτυχία ευνηδιαστικές αλλαγές, απρόοπτες καταστάσεις και ανατροπές τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή. Για να είσαστε λοιπόν εφευρετικοί και επινοητικοί, με ευληγησία σκέψεως και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων και στην εύρεση λύσεων, για να είσαστε με μία λέξη πολυμήχανοι, γιατί ο κύκλοπας δεν περιμένει. Ένας άλλος λόγος είναι η καινοτομία. Για να μην ακολουθείτε ή απλώς παρακολουθείτε τις εξελίξεις, αλλά να τις προκαλείτε, για να παρουσιάσετε κάτι εντελώς νέο, κάτι εντελώς πρωτότυπο και πρωτοποριακό που θα εντυπωσιάσει τον κόσμο, που θα βοηθήσει τον κόσμο ή θα αλλάξει τον κόσμο, θα πρέπει να είσαστε καινοτόμοι. Η καινοτομία είναι μία έννοια που επινοήθηκε φυσικά στην αρχαία Ελλάδα και ως λέξη απαντάει σε πάρα πολλά αρχαία ελληνικά κείμενα. Ο Αριστοφάνης λοιπόν μας λέει «καινοτομούμεν». Ο Πλάτων μας λέει «τον καινοτομούντα και εισφέροντα αήτη νέων». Αυτόν που καινοτομεί και αυτόν που εισφέρει
προσφέρει, παρουσιάζει πάντοτε κάτι νέο. Και ο ορθολογιστής του Κηδίδης μας λέει «τις καινείς τρόπεις των επιχειρήσεων». Αυτές οι φράσεις προέρχονται από κείμενα, όπως βλέπετε, διαμάντια και προέρχονται από κείμενα του 5ου αιώνα π.Χ. Είναι απλές και κατανοητές. Είναι εύκολες και μπορούμε να τις κατανοήσουμε εύκολα. Υπάρχουν χιλιάδες φράσεις, υπάρχουν χιλιάδες λέξεις, οι οποίες έχουν μείνει αναλύωτες, ολόιδιες, από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα. Με αυτές τις λέξεις, ή μάλλον αυτές οι λέξεις, στα μαθήματά μας βοηθούν, ώστε να προσεγγίσουμε, να ερμηνεύσουμε, να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε τις πιο σύνθετες. Τέλος, ένας άλλος λόγος για να μάθουμε αρχαία ελληνικά είναι η επιτυχία. Θέλουμε να επιτύχουμε όποιον στόχο βάλουμε στη ζωή μας. Η αρχαία ελληνική γλώσσα διαθέτει μία δύναμη μυστηριώδη που μπορεί να φέρει στην επιφάνεια ό,τι καλύτερο έχουμε. Μπορούμε δηλαδή, μελετώντας την αρχαία ελληνική γραμματεία, να καλλιεργήσουμε τις αρετές μας, μπορούμε να ανακαλύψουμε τα βαθύτερα ταλέντα μας. Τώρα θα σας πω μια ιστορία, γιατί πολλά σας τα είπα, έτσι. Θέλω όμως στο τέλος της ιστορίας να μου πείτε τι σας έρχεται στο μυαλό, τι σας θυμίζει. Στην αρχαία Αθήνα ήταν δύο πολιτικοί αντίπαλοι. Ο ένας είχε το εξής χαρακτηριστικό. Μιλούσε πάρα πολύ δυνατά και ενοχλούσε τον κόσμο. Ο άλλος δεν άντεξε και κάποια στιγμή του είπε «Τι πίνον, ο φίλε, εκεκόφωκας». Λοιπόν, αυτή η ιστορία είναι πλαστή. Είναι βγαλμένη από την ευφυΐα του Αριστοφάνους φυσικά, αλλά όταν την πρωτοδιάβασα και εγώ κουφάθηκα. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα κουφά στη ζωή μας προέρχονται από αυτό το ρήμα του Αριστοφάνους, το οποίο απαντά πάρα πολλές φορές μέσα στο έργο του. Όσον αφορά τώρα το πρώτο μέρος της φράσεως «Τι πίνον, ο φίλε», σας θυμίζει κάτι? Λοιπόν, είναι η πολύ αγαπημένη φράση που όλοι λίγο πολύ την είπαμε. Έγινε διαφήμιση «Τι πίνεις, ρε φίλε, άλλο φρούτο». Έγινε τραγούδι «Τι πίνεις και δεν μας δίνεις». Κι όμως εκφράζει έναν ελληνικό τρόπο σκέψεως. Γιατί δεν απαντά μόνο στον κωμικό Αριστοφάνη, αλλά ακούσατε, απαντά και στον φοβερό και τρομερό Εσχύλο, ο οποίος συμπληρώνει τη φράση και λέει «Τι πίνον και τι τρώγον, τι πίνεις και τι τρως», με την ίδια σημασία, έτσι, και καταφέρνεις όλα αυτά. Πάμε να δούμε ένα άλλο περιστατικό πάλι από τη ζωή του Αριστοφάνους. Κάποια στιγμή λοιπόν, σε μία διδασκαλία κωμωδίας του, στράφηκε προς το θέατρο, προς τους θεατές και τους ζήτησε το εξής. «Έρεστε εμεί το ρόθιον». «Έρεστε» θα πει «σηκώστε». «Έρομαι» σημαίνει «σηκώνομαι στον αέρα», «σηκώνομαι από την καρέκλα μου», «λέμε άρσης», «λέμε έπαρσης», «σηκώθηκε και έφυγε άρον-άρον», εν πάση περιπτώσει είναι ένα ρήμα με πολύ μεγάλη οικογένεια. Τι σημαίνει η λέξη «ρόθιον»? Θα σας το εξηγήσω πολύ απλά και θα το θυμάστε για πάντα. Το ρο είναι από το ρέο, δηλώνει τη ροή του ύδατος, και το θήτα είναι από τον θόρυβο. Είναι λοιπόν το ρόθιον, το ηχηρό κύμα. Παραμένει, έχει επιβιώσει η λέξη, αλλά έχει γίνει αγνώριστη. Είναι η λέξη ρουθούνι. Εμείς οι φοβεροί και τρομεροί σύγχρονοι Έλληνες κάναμε τον ρόθον των κυμάτων ρουθούνισμα. Λοιπόν, καταλάβατε τι ζήτησε ο Αριστοφάνης από τους θεατές του? «Εμεί», τους είπε, «για χάρη μου, για μένα, τον ποιητή, αν σας αρέσουν όλα αυτά που βλέπετε και σας αρέσουν όλα αυτά που ακούτε, θέλω να σηκώσετε το κύμα». Ελάτε τώρα, το καταλάβατε, αλλά δεν το πιστεύετε. Πολύ ωραία, τέλεια. Λοιπόν, είχατε ποτέ σκεφτεί ότι αυτό το κύμα που συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα, σε όλο μα, σε όλο τον κόσμο, ξεκίνησε από το αρχαίο ελληνικό θέατρο?
Οι ιδέες που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο και τη μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο έχουν τις ρίζες τους και την έμπνευσή τους στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί μαθαίνουμε λοιπόν αρχαία ελληνικά? Μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά για να πατάξουμε φυσικά την λεξιπαινία, γιατί είναι ένας όρος, χαρακτηρισμός μάλλον, που δεν μας ταιριάζει καθόλου. Έλληνες και λεξιπαινία είναι οξύμορο σχήμα, δύο εντελώς αντίθετες έννοιες, και για να εμπλουτίσουμε τις λέξεις μας, τις σκέψεις μας, τη φαντασία μας, τη δημιουργικότητά μας, την όρεξη για δουλειά, με τον δυναμισμό και την γεννητική δύναμη της ζώσης αρχαίας ελληνικής μητέρας γλώσσης. Γιατί τα αρχαία ελληνικά είναι η γλώσσα του μέλλοντος? Γιατί δυστυχώς όσοι παραμείνουν εγκλωβισμένοι στη γνώση της νεοελληνικής και μόνον της νεοελληνικής γλώσσης, αναφέρομαι στους νέους που δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ούτε καν την καθαρεύουσα, οι νέοι αυτοί άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε ούτε πίσω, ελάχιστα πίσω στο παρελθόν. Δεν μπορούν να καταλάβουν ούτε τον Παπαδιαμάντη. Πόσο μάλλον να πάνε μπροστά, πολύ μπροστά στο μέλλον. Αν μάθετε λοιπόν αρχαία ελληνικά, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορείτε να διαβάζετε οποιοδήποτε κείμενο έχει γραφτεί από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα. Τα πάντα χωρίς κανέναν περιορισμό. Θα κλείσω την ομιλία μου με κάτι που οφείλω να το πω. Όταν ξεκίνησα με την ομιλία, ρώτησα ευθύς εξ αρχής, όπως κάνω πάντοτε, τον 11χρονο γιο μου να μου πει κάτι για τα αρχαία ελληνικά για να με εμπνεύσει. Ξέρετε, τα παιδιά δίνουν αυθόρμητες, ειλικρινείς, αγνές απόψεις. Μου είπε λοιπόν τα εξής: τα αρχαία ελληνικά είναι η ψυχή μας. Χωρίς αυτά δεν θα μιλούσαμε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εάν σας άρεσαν όλα αυτά που ακούσατε, έρεστε ημών των ερωθειών. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια στην ελληνική αγωγή. Το βλέπετε, με νέους ανθρώπους, με νέες ιδέες. Στηρίζουμε τη γλώσσα μας και ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε κοντά μας, μας ακολουθείτε. Ευχαριστούμε τους γονείς των παιδιών που μας υποστηρίζουν και φέρουν τα παιδιά τους στην ελληνική αγωγή και τους δίνουν έτσι μια καλή και σωστή παιδεία. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας με οποιονδήποτε τρόπο θελήσετε. Έξω στη γραμματεία, εάν θέλετε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας, μπορείτε να μας αφήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, ένα email, κάτι, για να μπορούμε να σας προσκαλούμε σε τέτοιες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.